Βρισκόμαστε στον παλιό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πορταριά Χαλκιδικής. Σήμερα η εικόνα του ναού είναι θλιβερή. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, ούτως ώστε το μεταβυζαντινό μνημείο σύντομα να αναστηλωθεί. Προσπαθήσαμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους τοπικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται εδώ στην Πορταριά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πορταριάς, το Σύλλογο Φίλων του Καζατζίδη, αλλά και το Τοπικό Συμβούλιο της Πορταριάς, να ξεκινήσουμε μια συντονισμένη προσπάθεια διάσωσης της παλιάς εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι χτισμένη το 1813, κάει και το 1821 με τα γεγονότα του χαλασμού της Κασάνδρας και χτίστηκε άγνωστο πώς, σύμφωνα με τις επιστημονικές πηγές και τις μαρτυρίες του κυρίου Ιωακήμ Παπάγγελου, το 1826. Έκτοτε αυτή η εκκλησία δυστυχώς δέχεται τη φθορά του χρόνου. Θεωρούμε λοιπόν όλοι εμείς, οι οποίοι έχουμε αναλάβει τη διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας και τη συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης της Πορταριάς, μέγιστο χρέος και καθήκον να βοηθήσουμε ώστε να αναστηλωθεί αυτή η εκκλησία. Αποτελεί απόκτημα, κληρονομιά από τους παππούδες μας, τους προγόνους μας και πρέπει να συνεχίσει την πορεία της μέσα στον χρόνο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί και να αναστηλωθεί ο ναός. Είναι το πιο παλαιό κτίριο που υπάρχει στην περιοχή και νομίζουμε ότι θα είναι λάθος αν το αφήσουμε και καταρρεύσει. Θα θέλαμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα ώστε να ευαισθητοποιηθεί όλη η κοινωνία για να καταφέρουμε το σκοπό.